του και ήταν μια γυναίκα και συζητούσαν πότε θα πάει εκείνο στην Κρήτη. Και όταν το ανακάλυψα, του ζήτησε εξηγήσεις, νιώθοντας εξαπατημένη και σαφώς εκνευρισμένη. Μα είναι δυνατόν. Έχουν γίνει τόσα, έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα μιλάς με την τάδε. Και της επιτρέπεις να σε παίρνει τηλέφωνο και να μιλάς μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Μου λες ψέματα για όλα. Τότε, ενώ το παιδί κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο, υπήρχε έντονος διάλογος, άρχισε να με χτυπάει με γροθιές και κλωτσιές, μου χτυπούσε με δύναμη το κεφάλι στην ντουλάπα, μου έδινε χαστούκια και γροθιές στο πρόσωπο, μου έσκισε το κάτω χείλος και άρχισε να τρέχει αίμα. Μου έδωσε γροθιά στο μάτι, με κλωτσούσε στο σώμα μου, τραβούσε τα μαλλιά και με τα χέρια του μου έσφυγε τους καρπούς μου, με όλη του τη δύναμη, προσπαθώντας να μου τους σπάσει, ταυτόχρονα με έφτυνε στο πρόσωπο και με έβριζε. Έφυγα αμέσως τρέχοντας, έντρομη από το σπίτι γύρω στις 12.30 το βράδυ. Μπήκα στο αυτοκίνητο και ενημέρωσα αμέσως την ξαδέλφη μου, η οποία με συνόδευσε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου, όπου έκανα εξετάσεις. Ο Κώστας Δόξας, με ανακοίνωσή του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, απάντησε δημόσια στους ισχυρισμούς της πρώην γυναίκας του, με την οποία έχουν αποκτήσει μια κόρη. Με έντονη αγανάκτηση αλλά και θλίψη, πληροφορήθηκα για τα δημοσιεύματα σχετικά με τους ισχυρισμούς της πρώην σύζυγου μου εναντίον μου. Αγανάκτηση γιατί η πραγματικότητα απουσιάζει παντελώς από τη συγκεκριμένη κατευθυνόμενη δημοσίευση που έγινε συνειδητά με μοναδικό σκοπό να με διασύρει αλλά και να με πλήξει προσωπικά και επαγγελματικά, επιλέγοντας κέρια το χρονικό σημείο δημοσίευσης. Αμέσως μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη εμφάνισή μου σε τηλεοπτικό σόου και μάλιστα μετά από έναν δύσκολο χρόνο ενεργείας μου. Λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το σόου μεταμφιέσεων στο οποίο συμμετείχε, ενώ ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram αποσπάσματα από δύο δικαστικές αποφάσεις. Ο τραγουδιστής γνώρισε τη Μαρία Δελιθανάση το 2015 και αποφάσισαν να συζήσουν, ενώ δύο χρόνια μετά και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2017 το ζευγάρι παντρεύτηκε και μετά από δύο μήνες απέκτησαν ένα κοριτσάκι. Για την απόφασή της να αλλάξει ζωή και να σπάσει την σιωπή, είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή τη Live. Δεν ήταν μια απόφαση στιγμής. Συνέβη όμως και εκείνο το ακραίο συμβάν της σκληρής βίας, το οποίο για μένα ήταν καταλυτικό. Από εκεί και πέρα τα συναισθήματα άρχισαν να αλλάζουν και να παίρνουν άλλη τροπή. Αυτά είναι θέματα που αφενός σου παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και προσπάθεια, μέχρι εσύ ο ίδιος να τα αποκωδικοποιήσεις. Τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, για πάρα πολύ καιρό ενοχοποιούσε εμένα, τον εαυτό μου δηλαδή, για αυτά που συμβαίνουν. Είναι σαν ένας μηχανισμός επιβίωσης που ενεργοποιείται και μειώνεις αυτό που σου συμβαίνει για να καταφέρεις να επιβιώσεις. Εγώ δεν ήμουν μόνη μου μέσα σε όλο αυτό, είχα και ένα παιδί μαζί μου. Ήταν και κάτι για το οποίο ντρεπόμουν, οπότε δεν μπορούσα να μιλάω ανοιχτά και ξεκάθαρα και να το κοινοποιώ σε αρκετό κόσμο. Για την απόφαση.